Πάμε στον κύριο Ρίζο. Α, λέμε όλα αυτά τα χρόνια στι συζητήσει που κάνουμε εδώ, τι δημόσιε, πώ μπορεί να φύγει κάποιο από τη σύνταξη και τι πρέπει να έχει αποπλασματικά χρόνια ή ποιε προποθέσει. Εδώ τώρα έχουμε ένα θέμα για το ποια είναι τα κέρδη σε όποιον μένει στην εργασία του ένα χρόνο παραπάνω. Ε, Σαφώ, μετά τι αλλαγέ. Αν έχει βέβαια έχουν, δουλειά και μπορεί μετά να συνεχίσει. Μετά τι αλλαγέ που έχουν επέλθει στι συντάξει και στις, ε, στον υπολογισμό ειδικά για όσους έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης, 30 και πάνω, ε, υπάρχει η δυνατότητα τη παραμονή στη σύνταξη έτσι ώστε να κερδίσουν και κάτι επιπλέον. Εδώ έχουμε κάνει υπολογισμού σε μισθού δημοσίων υπαλλήλων που είναι σταθεροί από το 2002 και μετά, γι' αυτό μιλάμε για δημοσίου υπαλλήλου, αλλά κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται αυτό και σε εμπόρου και σε ιδιωτικού υπαλλήλου, εφόσον έχουν σταθερή εργασία από το 2002 και πέρα, που είναι ο συνολικό τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Στην ουσία, δηλαδή, να μην βλέπουν μείωση των εσόδων του. Δηλαδή, ουσία, και... δηλαδή, να, μένουν, να παραμένουν στην εργασία και κάθε χρόνο να κερδίζουν κάτι παραπάνω στη σύνταξη, έτσι ώστε mm -hmm. να βλέπουν αυτό το κίνημα είναι. Έτσι, για παράδειγμα, για δημόσιο υπάλληλο ΠΕ, ένα χρόνο εργασία θα του δώσει στην κύρια σύνταξη μεικτό ποσό 41,2 ευρώ, καθαρό ποσό δηλαδή περίπου 35 ευρώ προ αύξηση τη σύνταξη. Ένα δημόσιο υπάλληλο ΤΑΦΕ μένοντα θα κερδίσει 37,5 ευρώ το χρόνο στη σύνταξή του. Επομένω, μέσα σε μία πενταετία μπορεί να κερδίσει μέχρι και 180 ευρώ. Ένα δημόσιο υπάλληλο ΔΕΛΤΑΕ λόγω χαμηλότερου μισθολογίου 31,2 ευρώ. Και ένα δημόσιο υπάλληλο ΙΕ, που είναι η κατηγορία τη υποχρεωτική εκπαίδευση, 26,2 ευρώ. Δηλαδή, μέσα σε μία πενταετία 125 ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στο ΕΦΑΠΑΞ η προσάυξη σημαίνοντα είναι οι εισφορέ ο εργαζόμενο πλά ένα μικρό Ποσοστό αύξηση, δηλαδή περίπου στα 650 ευρώ το χρόνο, ενώ στην επικουρική σύνταξη θα δουν 8 με 12 ευρώ στην προσάυξη όσοι παραμένουν για κάθε χρόνο επιπλέον εργασία. Να πούμε εδώ ότι μέχρι 31 του μηνό, 31 δηλαδή πέμπτου, Όσοι συνταξιούχοι είχαν πάρει τη σύνταξή του μέχρι και το Μάιο του 2016, δηλαδή είχαν υποβάλει την αίτησή του με το παλιό καθεστώ πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου, και σήμερα εργάζονται, συνεχίζουν δηλαδή και είναι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, πρέπει να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ με την οποία να λένε ότι συνεχίζω να απασχολούμαι και είμαι μισθωτό ή είμαι ελεύθερο επαγγελματία. Αυτό γιατί με την αλλαγή του νόμου 4670 του 20, πρέπει οπωσδήποτε μετά τον Μάρτιο του 2022 να εναρμονιστεί το καθεστώ τόσο αυτών των συνταξιούχων, με τους υπόλοιπους συνταξιούχους Μας. που είναι σε διαφορετική κατηγορία.